όσων που έχει στο μνημόνιο και να έχει μια αξιοπιστία και με τους πιστωτές αλλά και με τον ελληνικό λαό. Για μας αυτές οι δύο αξιοπιστίες πάνε μαζί. Και άρα δεν βλέπουμε κανένα λόγο, όπως με ρωτήσανε, αν θα πάμε στις εκλογές, να πάμε στις εκλογές. Δεν είναι στις σκέψεις μας. Η σκέψη μας είναι ότι πρέπει όλοι να συμβαστούμε για να μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία. Εξήγησα πως έχουμε τρία συνεχόμενα τρίμηνα με ανάπτυξη, ότι η αβεβαιότητα δεν θα βοηθούσε, άρα πρέπει γρήγορα να συμφωνήσουμε και για τις μεταρρυθμίσεις και για την πορεία μετά από το 2018, αλλά και την μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους. Είπα μάλιστα ότι αν όλοι οι παίκτες είναι λογικοί, είναι ορθολογικοί, όλοι θα καταλάβουν ότι αυτός ο συμβασμός δεν είναι πολύ μακριά από μας. Το ζήτημα της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί ένα κορυφαίο για μας πολιτικό ζήτημα, ένα κορυφαίο αίτημα για να επανέλθει η αγορά εργασίας σε μια κανονικότητα και να εφαρμοστούν επιτέλους και οι αρχές του λεγόμενου ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στη χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η σύγκληση δεν είναι τόσο μακριά όσο λέτε, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που η ελληνική κυβέρνηση ζητά στο κομμάτι της αγοράς εργασίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων τον Αύγουστο του 2015. Είναι δηλαδή η εφαρμογή μιας συμφωνίας που λέει ότι η χώρα πρέπει να φέρει σε αρμονία με τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ομαδικές απολύσεις και τη συνδικαλιστική δράση. Καλησπέρα, Άντζη. Συνοχή.